Μάιος του 92. Η κοινή γνώμη της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας, με κομμένη την ανάσα, για 6 ημέρες, παρακολουθεί το χρονικό της απόδρασης και της σύλληψης των Ροχάμι Μιλιτσόπουλου. Η κάμερα της Κρήτη TV καταγράφει αποκλειστικές εικόνες από τη μεγάλη επιχείρηση και σύλληψη των δύο δραπετών. Στη μέση περίπου του μήνα, οι Ροχάμις Μιλιτσόπουλος γίνονται πρωταγωνιστές της πανελλήνιας επικαιρότητας. Ένας πρόξιμος σε δεσμοφύλακα των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού και ένας ταξιτζής από τα Ανόγια θα τους χαρίσουν έστω και προσωρινά την ελευθερία. Το που είμαστε, έτσι δεν είναι. Τώρα το γιατί αποδράσαμε από τη φυλακή είναι γιατί οι συνθήκες γενικότερα σε όλες τις φυλακές μας έχουν αντιμετωπίσει με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Εκτός από τα τελευταία χρόνια, τα τρία χρόνια βρισκόμαστε στην απομόνωση συνεχόμενα. Τρία χρόνια ολόκληρα. Εκτός αυτού, η ποινή που μου έχουν δώσει είναι τελείως εξειδικευτική και είναι άδικη. Ανθρωποκυνηγητά, μπλόκα και αστυνομικά αποσπάσματα σε ολόκληρη την Κρήτη, τα συστατικά μιας μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε αστραπιαία για την σύλληψη των δύο επικίνδυνων δραπετών. Οι δύο δραπέτες εντοπίζονται στην Αγία Πελαγία και μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών συλλαμβάνονται ύστερα από 6 μέρες.